Είδαμε την OCG Banlist, είδαμε τα reprint των teens και τα rarity τους. Πιστεύω έχουμε αρκετά στοιχεία για να πάμε να κάνουμε τη δική μας Banlist Prediction. Let's go! Hello there, είμαι ο Βάσης και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Vas Gaming βίντεο. Όπως ήδη γνωρίζετε, από 1η Οκτωβρίου και μετά περιμένουμε νέα Banlist και προφανώς αυτά τα πράγματα για μας τους YouTubers είναι Χριστούγεννα. Literally, είναι ό,τι πιο εύκολο να κάνει κάποιος βίντεο. Ακόμα και για κάποιον σαν εμένα. Πρακτικά εδώ έχω πικάρει μερικές κάρτες όπου θα τις τοποθετήσω είτε σε band, είτε σε limited, semi-limited, unlimited και απλά μένουν εκεί, ξέρω εγώ, που βρίσκονται. Αλλά χωρίς να χρονοτριβούμε, πάμε να ξεκινήσουμε με τις προβλέψεις μας. Κάποια ίσως δεν είναι και τόσο αντικειμενικά, θα είμαι ειλικρινής. Αλλά θα κάνω όσο το δυνατόν καλύτερη προσπάθεια να είμαι unbiased και να κολλάρω και όταν ουσιαστικά βγει banlist να βγω και να πω I told you, haha, την Samurai X1 reference. Εδώ βλέπετε ότι εντάξει δεν υπάρχει και πολύ debate, αυτό πάει ban όπως είναι. Full toxic card και γενικά όσο πάει έχει αρχίσει και κλέβει όλο και περισσότερα games, κυρίως λόγω των Tri Brigade, διότι πολύ απλούστατα άμα τα Tri Brigade καταλήξουν στο full board τους και έχουν και revolt και αυτό, το back row hate δεν δουλεύει και δεν δουλεύουν επίσης κάρτες όπως το Chalice, όπως το Droplet, όπως το Talents που είναι καλές για να περάσουν το board τους εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι λάθος. Μετά έχουμε Dragoon Package, Verte, Dragoon και Red Ice Fusion. Πρέπει η Verte να φάει ban? Σίγουρα. Θα φάει ban τώρα? Όχι, και θα σας πω γιατί. Πολύ απλά επειδή θα βγει ο Phoenix Enforcer. Είναι μια πολύ καλή κάρτα για να πουληθεί το Burst of Destiny πέρα από τα καινούρια archetypes τα οποία θα βγουν. Ο Enforcer ουσιαστικά λύνει προβλήματα που σου δημιουργούσε το Dragoon Package όπως και το Red Ice Fusion. Οπότε πιστεύω ότι για ένα format ακόμα, μέχρι ουσιαστικά να πουλήσουν λίγο product και να δούνε τον Enforcer να χώνεται σε διάφορα καινούρια decks όπως έχουμε ήδη δει στο CG ότι θα γίνει, δεν νομίζω ότι η Verte θα φάει ban. Προφανώς το αξίζει η Verte ωστόσο, οπότε η Verte μένει εκεί που είναι. Dragoon. Θα φάει ban ο Dragoon τότε? Όχι, η κάρτα είναι πάρα πολύ ακριβή. Δεν συμφέρει το player base που ουσιαστικά δίνει λεφτά για αυτή την κάρτα. Πιστεύω είναι πάρα πολύ βαρύ. Οπότε και αυτή τσιλάρει. Τι μας έμεινε λοιπόν? Red Ice Fusion. Υπομονή. Θα σας εξηγήσω το σκεπτικό μου. Το σκεπτικό πίσω από το να μπανάρει στο Red Ice Fusion είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί με τον Union Carrier και τον Buster Lock, για όσους θυμούνται. Πρακτικά τι είχε γίνει? Είχε γίνει πρώτα ban το Buster Lock, μετά όμως όταν είδανε ότι ο Union Carrier ήταν η actual problem card, το κάνανε ban γιατί το έδανε στα Drydron που κουμπάνανε τον Dawn Knight κτλ. Πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι το ban του Red Ice Fusion είναι ο μόνος τρόπος ώστε να σταματήσει τα decks να χρησιμοποιούν Dragoon Package και είναι ένας ακόμα καλύτερος τρόπος για να σας πούνε «Hey, αγοράστε Enforcer, αγοράστε Fusion Destiny» κτλ. Κτλ. Έχουμε Eva. Η Eva είναι η μόνη κάρτα που μπορεί να σκεφτώ που μπορεί να φάει ban από τα Drydron. Προφανώς δεν είναι το καλύτερο deck του format. Το έχουμε δει να πίνει άσχημα γενικά από hand traps και γενικά έχει και το ίδιο το deck πρόβλημα στο να μπρικάρει αρκετά συχνά γιατί θέλει names. Θέλει λίγο προσπάθεια για να κάνει τα plays του. Το θέμα είναι ότι αν φτάσουν στα plays τους, η Eva είναι κυριολεκτικά block dragon για το deck. Γιατί αυτό που γίνεται είναι κάνουν summon Beatrice, το οποίο μπορούν να κάνουν πάρα πολύ εύκολα με την Diviner, αλλά η Diviner είναι καινούρια κάρτα, δεν την πειράζουμε. Μπορούν να πάνε για level 1 τέρατα με το νέο εξής στο Fafnir, όπου κανονικά θέλαμε να τελειώσουμε το deck ξεκάθαρα, κάναμε ban τον Fafnir και τελείωνε η υπόθεση με το deck. Αλλά στην πραγματικότητα πιστεύω ότι είναι σωστό hit η Eva για τον απλούστατο λόγο ότι μόνη της χαρίζει 4 negates στο Herald of, είτε του of Perfection είτε of Ultimateness, αλλά και δίνει 4 negates στο Ritual και ψάχνει τα Orange Lights και την Diviner για το follow από το επόμενο γύρο. Γενικά θέλει λίγο φρένο αυτό το deck, πόσο μάλλον τώρα που ανακοινώθηκε ο Cross of Designator. Για μένα η Eva χρειάζεται να φάει ban. Μετά Mystic Mine.
Τι γίνεται με το Mystic Mind? Το Mystic Mind έγινε ban στο CG. Αξίζει η κάρτα να φάει ban? Θα πω πλέον όχι και τόσο. Γιατί εννοώ πλέον όχι και τόσο? Γιατί ουσιαστικά υπήρχε ένα format, αν θυμάμαι καλά ήταν το format, αφού είχε 5 band το engage, ο harp horror, basically όταν τελείωσε το eternal format slash toss format. Το Mystic Mind τότε ήταν μια κάρτα η οποία αντίστοιχα με το Imperial Order μπορούσε να κλέψει το game για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς δεν μέιναρε backrow hate. Και θεωρώ ότι αν δεν έτρωγε band τότε δεν είχε και ιδιαίτερο νόημα να φάει band ύστερα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα φάει το ban. Μόνο και μόνο επειδή ανέκαθεν δεν ήταν και η πιο healthy κάρτα το Mystic Mind, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να τρώει Mystic Mind και να μην μισεί τη ζωή του, low key. Οπότε δεν με χαλάει καθόλου το ban του Mystic Mind και ίσως σχετικά δικαιολογημένα τώρα που έφαγε ban και στο CG. Και basically αυτά έχουμε από το ban section και μπορούμε να πάμε στο limited. Tri Brigade. Ξεκάθαρα το καλύτερο deck του format. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε στο deck. Στο δικό μου το απλό το κεφαλάκι πιστεύω ότι δύο πράγματα πρέπει να χτυπηθούν. Και δεν είναι αυτός. Είναι το Revolt και το Tanky. Γιατί Revolt και Tanky? Το θέμα του Revolt, πες ότι με κάποιο τρόπο καταφέρνεις και κόβεις το turn 1 play του Tri Brigade. Μιλάμε για deck που παίζει Desires, που έχει γενικά πάρα πολύ μεγάλο consistency και είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνουν hard draw την κάρτα. Και εντάξει, η κάρτα είναι απλά απίστευτη, και disruption και follow up είναι αρκετά broken. Τότε και επίσης θέλεις να χτυπήσεις το consistency του deck, θες να του σταματήσεις και να ντάρει το fractal. Αλλά στην περίπτωση του Tanky θες να μειώνεις και τις πιθανότητες το deck να ανοίγει Zundiac. Τα Zundiac είναι το going second play. Είναι το κουμπώνεις τον Μπόρμπο direct main 2 ζους. Δεν υπάρχει περίπτωση να σκοτώσουν το deck, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι δύο κάρτες είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσεις το consistency του deck. Prank kits. Πολλά ακούγονται γύρω από τα prank kits. Πολλοί δεν ξέρουν τι να χτυπήσουν. Άλλοι λένε ban τον Butler, άλλοι λένε limited τον Doodle. Εγώ λέω να κάνουμε limit αυτή τη μαλακία εδώ, το μιάου μιάου. Άμα το σκεφτείτε, το Prankit έγινε πάλι playable όταν βγήκε το μιάου μιάου. Γιατί χάρη στο μιάου μιάου, ένα πολύ απλό link 1, κατάφερε να κάνει τα Prankit στέρατα όλα τους one card combo. Μετά εδώ πέρα έχω μαζέψει κάρτες από το toss format. Γιατί? Γιατί στην προηγούμενη ban list πρακτικά τι έγινε? Κάναν ban το Μοιραστάλιο και το Εγγάγε. Μήπως θέλουμε να βγάλουμε και άλλα πράγματα για τους λάτρες του toss format? Εγώ λέω ναι. Και το πιο βασικό για μένα είναι ο Harp Horror. Βγαίνει και ο Γκίρσου ουλτράκι στα teens. Δεν έχουμε δει ποτέ Γκίρσου και Harp Horror μαζί. Πιστεύω μπορούμε να το δούμε τώρα. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι αξίζει. Επόμενη κάρτα επίσης από το toss format. Electrumite. Μπορεί η κυρία Electrumite να γυρίσει του One? Εγώ λέω ναι. Και γιατί μπορεί να γυρίσει? Γιατί η Electrumite το μόνο που κάνει είναι τα pens playable. Επόμενη κάρτα. Nope. Nope. Και κάπως έτσι τελειώνουμε με το limited section. Έχω εδώ πέρα κάποιες limited cards από το toss format, όπου ουσιαστικά έχουν ενδεχομένως potential να βγουν. Και η πρώτη είναι το Dragonic Diagram. Μπορεί να βγει το Dragonic Diagram? Δεν νομίζω, όχι γιατί είναι full broken η κάρτα. Εντάξει, είναι αρκετά καλή, μη λέμε μαλακίες. Αλλά νομίζω ότι το game δεν θέλει να πάει προς εκείνο το rotation. Επόμενη κάρτα, Salaman Great Circle. Μπορεί να πάει από limited? Φυσικά. Μπορεί να πάει για μένα semi limited σε πρώτη φάση. Κλασική τακτική της Konami. Βάζουμε για ένα format μια κάρτα semi limited και μετά τη βγάζουμε. Και μιλώντας για αντίστοιχες κάρτες που από limited μπορούν να πάνε σε semi limited, όπα, ο Joker. Ο Joker δεν έκανε τίποτα. Εγώ στην αρχή κιόλας είχα φοβηθεί, γιατί νομίζω ότι ήταν από τις broken pendulum κάρτες που είχαν φάει ban, αλλά βγήκε, δεν έκανε τίποτα. In my opinion θα μπορούσε να είναι ήδη εδώ, αλλά τακτική Konami, θα το βάλουμε ξέρω εγώ semi limited. Και τώρα, let us proceed in a direction of forward. This is happening. Αυτό θα συμβεί. Αυτό το ξέρω by fact ότι θα συμβεί. Το hero
παίρνει support, καλό support επιτέλους. Θα κάνω βίντεο και γι' αυτό, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ το deck και ανυπομονώ να σας δείξω λίγο το τι έχω δει, το τι μπορεί να κάνει κτλ. Το Hero Leaves μπορεί να πάει σε My Limited και ακόμα και τριάδα να είναι, δεν νομίζω ότι θα παίζα πάνω από δύο. Μετά πάμε Unlimited κάρτες. Ξέρω εγώ, βάζουμε αυτό. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω καν τι κάνει, είναι αδιάφορο. Μπορούμε να βάλουμε αυτό. Επίσης αδιάφορο. Δεν ξέρω καν γιατί έβαγε ban on the first place. Μετά True Drake of Face of επίσης μπορεί να πάει τριάδα, ξεχασμένη κάρτα. Και άφησα για το τέλος ένα σημαντικό θέμα. Μαξί. Θα πω κάτι ενδιαφέρον για όσους δεν γνωρίζουν για το CG. Πρακτικά όταν το Crossout Designator ανακοινώθηκε στο CG, τότε ήταν που έφαγε unban ο Maxi εκεί πέρα. Θα πω επίσης το εξής, ότι ο Maxi, αν δεν βγει σε αυτή την banlist, δεν θα βγει ποτέ. Αλλά εγώ λέω ότι δεν θα βγει. Δεν νομίζω ότι θα βγει γιατί το Crossout δεν είναι... Είναι καρτάρα, αλλά δεν είναι τόσο μα τόσο game stealer όσο κάποιοι άνθρωποι νομίζουν. Στην πραγματικότητα το Crossout είναι ένα negate, ένα quick play negate που αν έχεις το copy μιας κάρτας το έχεις negated για το δικό σου γύρο και για τον γύρο του αντιπάλου. Είναι καρτάρα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο επικίνδυνη που μπορεί να κάνει αυτή την κάρτα απαραίτητη να βγει. Εγώ δεν θα ήθελα να βγει το Maxi, θα είμαι ειλικρινής. Εγώ το έχω το playset έτοιμο, κάθεται. Άμα βγει, έχω να την παίξω, αλλά δεν θέλω να βγει, guys. Δεν είναι καλή, δεν είναι healthy αυτή η κάρτα. Δηλαδή, και στο traditional που παίζω, όταν ρεζολβάρει αυτή η κάρτα, απλά νικάω. Χωρίς πολλά. Αλλά αυτό ήταν το δικό μου POV και η δικιά μου πρόβλεψη για την banlist. Θέλω να γράψετε και εσείς κάτω στα σχόλια τι νομίζετε ότι θα χτυπηθεί, τι θα βγει και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, comment, share και subscribe. Καμπανάκι για ειδοποιήσεις. Follow me στο Instagram, join στο Discord, αγοράστε τις κάρτες μου στο Card Market. Και μέχρι την επόμενη φορά, Fast Gaming signing out. その方を伝う涙一粒